κυρίες και κύριοι, καλημέρα σήμερα, Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Λουκά, Αποστόλου του Ευαγγελιστού και Μαρίνου Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους Λουκάδες που γιορτάζουν σήμερα και στους Μαρίνους. Αν και κάποιοι από αυτούς γιορτάζουν της Αγίας Μαρίνας. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όποιους γιορτάζουν και σε όσους γιορτάζουν σήμερα φυσικά. Τα καλύτερα από την εκπομπή μας και από μένα προσωπικά. Είναι για ακόμα μια φορά μαζί σας η εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από τον Live 92 και 1 FM σε αναμετάδοση από την thraki.com.gr για την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σήμερα μια εκπληκτική ημέρα, φανταστική ηλιόλουστη, γαλάζια και καθάρια που λέμε, με χαμηλές όμως θερμοκρασίες. Προσοχή, ο ήλιος έχει δοντάκια σήμερα. Για όλη τη βδομάδα θα κοιμανθεί εκεί γύρω στους 10 με 15 βαθμούς μέχρι την Παρασκευή από Σαββατοκύριακο που λέγεται ότι θα ανεβεί κομμάτι. Πλην όμως οδεύουμε για το χειμώνα και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Χθες στην Ξάνθη, στο Πι των Καπνοποθηκών, έγινε η παρουσίαση των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Ένας θεσμός που εδώ και πολλά χρόνια συγκέντρωνε το ενδιαφέρον όχι μόνο των αυτοδιοικητικών αλλά και των πολιτών οι οποίοι έσπευδαν να παρακολουθήσουν τον Δήμαρχο να αναφέρεται στο έργο που έχει επιτελέσει την προηγούμενη χρονιά. Θυμάμαι τότε όταν γινόταν επί έμνης στο Αμυρίδι αυτή η εκδήλωση, ξεκίνησε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα του Δημαρχείου, του παλιού Δημαρχείου, και την επόμενη χρονιά αναγκάστηκε να την κάνει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Ήταν πολύς ο κόσμος που μετήχε σε αυτήν την εκδήλωση, παύλα γιορτή υποτίθεται, εφόσον είχαν το δικαίωμα να πάρουν το λόγο. Όχι μόνο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι των φορέων, αλλά και οι Δημότες, και να υποβάλουν τα ερωτήματά τους, να κάνουν τις παρατηρήσεις τους και ό,τι άλλο είχαν συμμαζέψει τέλος πάντων όλη τη χρονιά για να τα ψάλουν στον Δήμαρχο ή να τον επιβραβεύσουν αναλόγως. Χθες λοιπόν για πρώτη φορά δεν παραβρέθηκαν ούτε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά και πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι της συμπολίτευσης, πόσο μάλλον κόσμος. Άδεια, μια τραγικά άδεια αίθουσα, με τον Δήμαρχο να τραυλίζει διαβάζοντας μέσα από το πολυτελέστατο τόμο έκδοση όπου αναγράφονταν τα έργα με μεγάλα γράμματα, δηλαδή το τίποτα, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρξε έργο που να μπορούσε να παρουσιάσει, παρά μόνο δράσεις οι οποίες ήταν ξένες προς αυτόν και τις οικειοποιήθηκε για να αποδείξει ότι κάτι έκαναν και εγώ, αδερφέ. 20 από τους 25 συμβούλους του και κανένας από την αντιπολίτευση με οριακή, προσέξτε, με οριακή την παρουσία του κυρίου Κολάρου, του Κουκουέ. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο κύριος Κολάρος, αν δεν πήγαινε και ο κύριος Κολάρος, αν δηλαδή συντασσόταν με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, θέλοντας να καταγγείλει την εγγένη στάση του Δημάρχου, δεν θα γινόταν ούτε ο απολογισμός. Γιατί δεν θα υπήρχε απαρτία. Δεν θα υπήρχε απαρτία, 50-1, δηλαδή 50%-1. Το ένα ήταν το Κουκουέ. Εδώ έχουμε και ένα σχετισμό δυνάμεων. Δηλαδή, το Κουκουέ στηρίζει την δεξιά παράταξη του κύριου Δημαρχόπουλου και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, όπως είχε πει παλιότερα και κάποιος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Κολάρος και το Κουκουέ είναι ο 7ος αντιδήμαρχος της Ξάνθης. Αυτό γίνεται. Πολιτική είναι γένος θηλυκού. Βλέπουμε άλλες παρατάξεις πιο κοντά στο κέντρο και στη δεξιά να αδειάζουν ουσιαστικά τον Δήμαρχο, αξιοποιώντας, μάλλον εκτιμώντας ότι δεν παρουσίασε έργο και να έρχεται ως δεκανίκη τζουπ το Κουκουέ. Μα ακούνε οι κουκουέδες, οι κομμουνιστές, ωραία. Λοιπόν, στηρίζουν τη δεξιά παράταξη του Δήμου Ξάνθης και αυτό είναι ένα θέμα που βγάζει ενδεχομένως και πολιτική είδηση. Το Κουκουέ στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα με τον Πάπη τον Δημαρχόπουλο. Ίσα-ίσα και
το συμπαθούμε ως άνθρωπο και εκτιμούμε τα προβλήματα που έχει σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο και είμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε ανθρώπινο. Όμως πολιτικά και αυτοδιοικητικά διαφωνούμε κάθετα. Ο κ. Δημαρχόπουλος δεν έχει παρουσιάσει έργο. Κακά τα ψέματα. Και όχι μόνο δεν έχει παρουσιάσει έργο, αλλά προσπαθεί να οικειοποιηθεί και έργο άλλων. Είχα πει και προχθές, όταν είναι να αποδεχθεί ή όχι ως συνέχεια της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής τα στραβά και τα ανάποδα και τις αμαρτίες προηγούμενης, αποτάσσεται. Την αποτάσσεται, λέει, δεν έχω καμία σχέση. Όταν όμως είναι να παρουσιάσει έργο, οικειοποιείται το έργο της προηγούμενης, θέτοντας σε αυτόν και την σημερινή Δημοτική Αρχή ως συνέχεια της προηγούμενης. Και αυτό το πράγμα είναι σαν να μας δουλεύει κομμάτι. Πολυτελέστατη η έκδοση όπου παρουσιάστηκε το τίποτα ουσιαστικά. Δεν ξέρω πόσα λεφτά στήριξε, αλλά φρόντισε να είναι πολυτελές το χαρτί, illustration, για να κρύψει το κενό περιεχομένου. Είπαμε, κάτω στις καρέκλες, στην πλατεία όπως λέμε. Ήταν μόνο 20 συμβουλοί του από τους 25 και ένας αντιπολίτευσης. 4-5 εκπρόσωποι φορέων και αυτοί όλοι και όλοι. Αυτό πρέπει όμως να προβληματίσει τον κύριο Δημαρχόπουλο. Να τον προβληματίσει για το τι φταίει τελικά και οι περισσότεροι που τον στήριξαν τον αποτάσσονται πλέον, τι φταίει τελικά και δεν μπορεί να συγκροτήσει ούτε τον ίδιο τον δικό του συνδυασμό, τι φταίει τελικά και τον παραπέμπει η αντιπολίτευση στη δικαιοσύνη, τι φταίει τελικά και χάνει όλα τα στηρίγματά του και όλους τους υποστηρικτές του, έναν προς έναν. Κάτι φταίει. Δεν μπορεί. Αν σε όλα αυτά προσθέσεις και την απώλεια της εμπιστοσύνης από πλευράς του κόσμου και από την δημότησα, την περίφημη, έτσι, γιατί δεν υπάρχει έργο, τότε θα πρέπει ο άνθρωπος να αναρωτηθεί τι κάνει ως δήμαρχος. Θα κατοχωρηθεί στην χωρία των δημάρχων που είτε πέρασαν είτε δεν πέρασαν, δεν άφησαν κανένα στίγμα πίσω τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οπισθοδρόμησαν την πόλη και τον Δήμο, αντί να τον πάνε μπροστά. Τώρα, αν επέρεται ότι μετέχει στην ΚΕΔΕ, wow, στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Δήμων της Ελλάδος, ή επειδή μπήκε πρόεδρος στο ΣΔΑΝΞ και πάει από το κακό στο χειρότερο και εκεί, ή οτιδήποτε άλλο, αυτό να μην τολμήσει να το καταγράψει στο βιογραφικό του αργότερα, γιατί μάλλον κακό θα του κάνει. Στο διατάφτα λοιπόν, υπάρχει έντονη δυσανασχέτηση από τη σημερινή Δημοτική Αρχή και προσωπικά από τον Δήμαρχο, τον οποίο στηρίζει, επαναλαμβάνω, το ΚΚΕ και κανένας άλλος. Έντονη δυσανασχέτηση όχι μόνο για το έλλειμμα έργου, αλλά και για το έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον πολιτών και αυτοδιοικητικών στο πρόσωπό του. Όχι άδικα η αντιπολίτευση, για πρώτη φορά στην ιστορία, συσπυρώνεται εναντίον της συμπολίτευσης. Για πρώτη φορά. 4 συνδυασμοί, όχι 5, να διορθώσω. 4. Ο κύριος Τσακύρογλου απήχε. Δεν πήγε βέβαια, δεν παραβρέθηκε, αλλά δεν δέχτηκε να προσυπογράψει το κείμενο Παύλα Μανιφέστο της αντιπολίτευσης που καταμαρτυρούσε τους λόγους για τους οποίους απουσίαζε. Θα μου πείτε ο κύριος Τσακύρογλου, εντάξει, είτε είναι είτε δεν είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα και το αυτό. Λοιπόν, κατάφερε για πρώτη φορά δήμαρχος να συσπυρώσει όλη την αντιπολίτευση εναντίον του. Πρώτη φορά. Να τα βρει δηλαδή ο Ξυνίδης με τον Μπένι, τον Καμαρίδη και τον Ανταμπούφη, πρώτη φορά. Ποτέ άλλοτε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται πρώτον η αυτογνωσία και δεύτερον η ανασύνταξη, λαμβάνοντας υπόψη το τι και τις φταίει. Ακόμη περιμένουμε να ανοίξουν οι παιδικές χαρές. Ακόμη περιμένουμε να δημοπρατηθεί το έργο της πισίνας. Ακόμη περιμένουμε να αξιοποιηθούν τα ακίνητα του Δήμου.
Ακόμη περιμένουμε να γίνουν κάποια νέα έργα υποδομών. Κάθε μέρα μας στέλνουν δελτία τύπου. Εκεί βάλαμε πλακάκια. Εκεί αλλάξαμε πλαμπτήρες. Εκεί σκάψαμε γιατί είχε διαρροές και μπαλώσαμε το δίκτυο. Αυτό είναι το έργο. Κρίμα στη Ξάνθη. Κρίμα στη Ξάνθη. Τη Ξάνθη που είχε πάρει τα πάνω της. Και εδώ και αρκετά χρόνια, λίγα χρόνια μάλλον, έχει πάρει την κατρακύλα. Αυτό έχω να πω. Στέλνω στον κύριο Δημαρχόπουλο, δεν αποσκαλούσα κανέναν. Θα την έκανα σε ένα δημοτικό συμβούλιο και τελείωνε. Μιλάω για τη διαδικασία του απολογισμού. Αυτά σε ό,τι αφορά τη χθεσινή. Βέβαια, χθες είχαμε και τον κύριο Γερουλάνο, τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, του Γεωργάκη του Παπανδρέου, κολλητάρη, ο οποίος την έκανε βέβαια μετά στη συνέχεια από κοντά του. Ήρθε να μας πει ότι υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μικρά και τα λίγα για να πιάσουμε τα μεγάλα και τα πολλά. Καλός ήταν ο κ. Γερουλάνος σε γενικές γραμμές σε αυτά που είπε, αλλά γαμώτο, γιατί όλοι αυτοί όταν είναι στην εξουσία και στις κυβερνήσεις δεν κάνουν πράξη αυτά τα οποία επισημαίνουν όταν είναι είτε στην αντιπολίτευση ή όταν χάνουν την εξουσία. Μετά Χριστόν προφήτες ακούμε πολλούς. Παρουσιάζει βιβλίο ο Ευρυπίδου Στυλιανίδης, να μας πει και αυτός για τη Θράκη, αλλά όταν ήταν κρατεός υπουργός του Καραμαλή δεν έκανε τίποτα για τη Θράκη. Για να λέμε και τα της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Είδαμε τον Παπακοσταντίνο, ο οποίος ήρθε με περίσσιο θράσος να μας πει για το γιατί μπήκαμε στο δούνο του και στο δόκανο των δανειστών τη στιγμή που ο ίδιος μας έβαλε. Ήρθε ο Γερουλάνος να μας πει ότι όλα γίνονται και όλα μπορούν να ξαναγίνουν, ενώ ήταν υπουργός του ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ του Γεωργάκη, μας βήθησε. Δηλαδή τρελαίνομαι, κυρίες και κύριοι, γιατί εφόσον ρε μπαγλαμάδες, ρε καραγκιόζιδες, εφόσον γνωρίζετε και έχετε υποτίθεται το know-how, ας το πω έτσι τεχνοκρατικά, για να σώσετε τη χώρα, για να επιφέρετε την ανάπτυξη, για να λύσετε προβλήματα της καθημερινότητας, εφόσον τα ξέρετε και μας τα λέτε, είτε πριν είτε μετά, γιατί όταν είσαστε νυν, δεν τα κάνετε πράξη όλα αυτά. Κανονικά, πρέπει να τους πάρουμε με τα γιαούρτια. Κανονικά πρέπει να τους πάρουμε με τα γιαούρτια. Ανθρώπους που κατήχαν θέσεις εξουσίας και που δεν κάναν αυτά που εκ των υστέρων ή εκ του προημίου λένε ότι γνωρίζουν. Κάνουν άλλα πράγματα όταν είναι στην εξουσία και εντελώς διαφορετικά όταν δεν την έμονται πλέον. Τι να υπολογίσω τώρα εγώ και τι να υποθέσω ο πονηρός και καχύποπτος δημοσιογράφος. Ότι όταν παίρνει την εξουσία έχετε άλλα κέντρα τα οποία σας καθοδηγούν και διατητάσεως σας λένε ότι πρέπει να κυβερνήσετε έτσι. Ότι υπάρχει ένα μοντέλο εξουσίας και κυβέρνησης, διακυβέρνησης της χώρας, το οποίο προέρχεται καθαρά από έξω με συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Και όποιος πάει στο Μαξίμου και όποιος παίρνει χαρτοφυλάκιο υπουργικό, δεν κάνει ό,τι του υπαγορεύει η συνείδησή του και οι γνώσεις του και η αγάπη του για την πατρίδα, αλλά κάνει ό,τι του υπαγορεύουν τα ξένα κέντρα. Αυτό δεν πρέπει να είναι συμπέρασμα ο παμπώνιος δημοσιογράφος. Εγώ αυτό βγάζω, κυρίες και κύριοι. Αυτό συμπέρασμα βγάζω. Ότι μόλις αναλάβουν την εξουσία, παίρνουν και έναν κόκκινο, κίτρινο ή ξέρω εγώ πράσινο φάκελο και ένα πρωτόκολλο και τους λένε ή θα κυβερνήσεις έτσι ή αύριο σε ρίχνουμε. Αυτό μου δίδεται η εντύπωση, η αίσθηση. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Όλοι μα όλοι να γνωρίζουν τη λύση στο πρόβλημα πριν και μετά την εξουσία. Τώρα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το καβαλίκεμα του Σουλτάνου, του κυρίου Ερντογάν, έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Μπορεί κάποιοι να προσπαθούν να στρογγυλέψουν τα πράγματα στην αναφορά περί δημοψηφίσματος για την ελληνικότητα της Θράκης και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν προχθές. Αλλά το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει βαλθεί. Έχει το χαβά του που λέμε και στη γλώσσα του. Τον ταλγκά του. Ο ταλγκάς του είναι
η εξωτερήκευση των εσωτερικών προβλημάτων της Τουρκίας, που έχει πάρα πολλά. Και επειδή έχει τόσα πολλά να αντιμετωπίσει, τα οποία ήδη του ροκανίζουν την καρέκλα στο παλάτι του, τι κάνει, ανασύρει από το παρελθόν εκκρεμότητες κατά την άποψη του ιδίου, για να τις φέρει στο προσκήνιο, να αλλάξει την κατεύθυνση της κοινής νόμης της Τουρκίας και να δημιουργήσει έτσι με εθνικιστικές κορώνες παλιά μίση, να αναμοχλεύσει μάλλον παλιά μίση. Όμως η διαρκής αναφορά του στη Θράκη, είτε αμέσως είτε εμέσως, είτε δια της συνθήκης Λοζάνης, είτε δια του νέου Οθωμανικού δόγματος, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι συντοματική. Μόνο συντοματική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Τώρα, αν το ΑΠΕ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έκανε κοτσάνα ή δεν έκανε, αν δηλαδή αναφέρθηκε με βάση πηγή από τον ανταποκριτή της Άγκυρας, ο οποίος πήρε από την τουρκική εφημερίδα και όχι από τον ίδιο τον Ερντογάν, και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν, είναι μια άλλη ιστορία. Αν είναι γκάφα και τα λοιπά. Από κάθε βήμα και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε ευκαιρία, ο κύριος Ερντογάν δεν βγάζει τη Θράκη από το μενού του. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Έτσι κι αλλιώς. Αιγαίο, Θράκη και φυσικά και Κύπρος. Θράκη όμως τελευταία ακούγεται τακτικά. Συμπτωματικό άραγε ότι η Τουρκία τα τελευταία 2 χρόνια προμηθεύτηκε εξοπλισμό δισεκατομμυρίων για να γεφυρώσει τον Εύρο μέσα στα 15 λεπτά και να περάσει στην αντίπερα όρθη, στα πλαίσια πάντοτε της αδελφοσύνης, της φιλίας, έτσι και της συνεργασίας που έχει η Ελλάδα και η Τουρκία. Όταν συνεργάζονται 2 χώρες, ας πούμε Γαλλία-Ολλανδία, Γερμανία-Ολλανδία, λέμε τώρα, έτσι. Τι κάνει η Γερμανία, ξέρω εγώ, η Ολλανδία ή το Λουξεμβούργο, τι κάνουν? Στα πλαίσια συνεργασίας παίρνουν περισσότερα πολεμοφόδια, περισσότερα όπλα, για να μπορέσουν να κατασπαράξουν η μία την άλλη. Αυτό συμβαίνει. Φιλία, συνεργασία, αλλά και έτοιμοι να μπουκάρουμε. Βγαίνει εκ των υστέρων ότι αν γινόταν το πραξικόπημα, ακόμη και οι πραξικοπηματίες είχαν έτοιμοι την εισβολή του στο Νότιο Εύρο, αλλά βλέπουμε και η κανονική κυβέρνηση διαστόματος του Σουλτάνου δεν αποφεύγει να το εξωτερικεύσει αυτό που επιθυμεί, είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο. Και ενώ οι ακραίες φωνές αρχίζουν και λιγοστεύουν στην Τουρκία, βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, ότι οι ακραίες φωνές αρχίζουν και περισσεύουν στη Θράκη. Εδώ θα πρέπει να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς, γιατί το θέμα είναι σοβαρό πλέον. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όποιος εξυπηρετεί συμφέροντα της Άγκυρας δια του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής, με βάση αυτά τα δεδομένα που η Άγκυρα αντιμετωπίζει τη Θράκη και τη χώρα μας γενικότερα, θεωρείται απριόρι εχθρός της πατρίδας μας. Είτε είναι Έλληνας μουσουλμάνος που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Άγκυρας, μιας Άγκυρας η οποία εποφθαλμιά και το αποδεικνύει καθημερινά την περιοχή μας, είτε είναι χριστιανός, είτε οποιοδήποτε άλλο εφιάλτης ή δούριος ύπος, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους όλοι. Είστε από εκεί ή από εδώ. Και εφόσον σκαλίζουν τη Λοζάνη, στο άρθρο 18 αναφερόταν χαρακτηριστικά το ποιος ήταν, συγγνώμη, το άρθρο 8, θα το δω, το έχω λησμονήσει, έχω καιρό να τη διαβάσω. Λοιπόν, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά το ποιος θεωρεί ως πατρίδα του την Ελλάδα και το ποιος όχι. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να ξέρουμε και σήμερα. Όχι αν είσαι στη συνείδηση Τούρκος ή Ρωμιός. Όχι αν είσαι στη συνείδηση Γάλλος ή Μογγόλος. Το ποιος υπερασπίζεται τα συμφέροντα αυτής της χώρας στην οποία διαμένει, τον φιλοξενεί και τη θεωρεί πατρίδα του. Αν λοιπόν με τη σημερινή Άγκυρα, η οποία βάλει κατά της χώρας μας καθημερινά, υπάρχουν είτε θεσμικοί μέχρι και βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είτε απλοί πολίτες που υπερθεματίζουν την επιθετικότητα της Άγκυρας και του κ. Ερντογάν και εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους
στο δικό μας έδαφος, τότε θα πρέπει είτε να κόψουν βίζα και να φύγουν, να πάνε να μείνουν εκεί, όπως έγινε το 23, είτε να αλλάξουν τακτική. Γιατί είναι σαν να βγάζουν τα μάτια τους με τα ίδια στα χέρια. Τώρα ο κύριος Ζεϊμπέκ Χουσέιν πήγε στην Τουρκία και από πανεπιστημιακό βήμα, σαν και αυτό που είχε προχθές ο Ερντογάν, είχε ευχηθεί να γίνει ακόμη πιο δυνατή η Τουρκία, όταν η Τουρκία στρέφει κανόνια και στρέφει διεκδικητικότητες απέναντι στη χώρα μας, τότε γίνεται, υπάρχει μεγάλο θέμα. Τότε υπάρχει θέμα. Με ποιους έχουμε να κάνουμε? Ποιους έχουμε δίπλα μας? Ποιους έχουμε στον κόρφο μας? Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουν. Χριστιανοί ή μουσουλμάνοι? Μουσουλμάνοι ή χριστιανοί? Με ποιον είναι? Με τον Ερντογάν ή με την Ελλάδα? Μιλάω για Έλληνες πολίτες. Γιατί είναι, αν είναι με τον Ερντογάν, κάθε άλλο παρά φίλοι ή αν θέλετε Έλληνες μπορούν να θεωρούνται. Δεν είναι ούτε πατριωτικό παραλήρημα, ούτε εθνικιστικό παραλήρημα, ούτε τίποτα. Είναι μια πραγματικότητα. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Για να δούμε γιατί παίζει στη Θράκη. Γιατί στη Θράκη έχουμε επενδύσει στις ζωές μας. Έχουμε επενδύσει, όχι σε χρήμα, την ίδια μας τη ζωή, τις οικογένειές μας, το αύριο, το μέλλον μας. Δεν μπορεί τώρα ο κάθε κερατάς να έρχεται, το λέω, ο κάθε κερατάς να έρχεται και να διασαλεύει αυτές τις ισορροπίες και να παίζει με τις ίδιες τις ζωές μας και με το μέλλον μας. Και επαναλαμβάνω, όσο αρχίζει και ξετυλίγεται το κουβάρι στην Τουρκία και υπάρχουν πλέον φωνές έντονα που διαφωνούν με αυτή την πολιτική της γειτονικής χώρας, δυστυχώς μέσα στη χώρα μας οι δούροι ήπιοι αυξάνονται. Και είναι υπό την ανοχή των ελληνικών κυβερνήσεων, και δεν λέω μόνο της σημερινής, γιατί για τα ψηφαλάκια. Αυτά κυρίες και κύριοι, γιατί η προκλητικότητα του κυρίου Ερντογάν και της Τουρκίας είναι καθημερινή και όσο υπάρχει ενδοτικότητα, ενδοτισμός, τόσο αυξάνεται. Και με τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, αλλά και με τις δηλώσεις επιδηλώσεων που συμπτωματικά είναι και από λάθος και τα λοιπά, και με λάθος χάρτες που βγαίνουν, όλα λάθος. Χάρτες που κυκλοφορούν με τη Θράκη με άλλο χρώμα, με ανεξάρτητο κρατήδιο, με άλλες σημαίες και άλλους εθνικούς ύμνους, κατά λάθος και αυτό, κατά λάθος και οι φράσεις και οι δηλώσεις του κ. Ερντογάν, και όλα κατά λάθος, για να στρογγυλέψουμε το πρόβλημα και να το χώσουμε κάτω από το χαλί. Αυτά τα λίγα κυρίες και κύριοι, έτσι με ξεκάθαρα, όπως έλεγαν και οι πολιτικοί μας, να μιλάμε ξεκάθαρα και να ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Πάμε παρακάτω. Βλέπω ότι υπάρχει μία και όχι άδικα αίσθηση ότι μετά τον θεολόγο Καλαϊτζή τον δρόμο θα ακολουθήσουν και άλλοι αυτοδιοικητικοί. Είναι γνωστό, είναι γνωστή η βαρύτατη ποινή δύση Σόβια στον πρώην αυτοδιοικητικό συντοπίτη μας, αλλά πληροφορούμε ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και με άλλους πρώην αλλά και με νυν αυτοδιοικητικούς οι οποίοι θα ακολουθήσουν και θα έχουν να αντιμετωπίσουν βαρύτατες κατηγορίες. Και εδώ θα έχω να πω τούτο. Ως άνθρωπος πραγματικά συμπονώ και συμπάσχω. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά επειδή συνήθως λέω και τακτικά το επαναφέρω ότι όταν κάποιοι νέμονται εξουσίες, όταν κάποιοι ξαφνικά ή όχι ξαφνικά, σταδιακά, βρεθούν σε θέσεις εξουσίας, να έχουν ένα πράγμα στο μυαλό τους. Ότι μετά από λίγο καιρό, μα θα είναι ένας χρόνος, θα είναι 4 χρόνια, θα είναι 10-20 χρόνια, δεν έχει σχέση, θα ξαναβρεθούν εκτός νυμφώνων εξουσίας και άρα θα είναι ένας ή μία από τους απλούς πολίτες.
Θα πρέπει λοιπόν αυτό, όταν έχουν την εξουσία, να το έχουν υπόψη τους και να μην καβαλάνε. Το πρόβλημα είναι η αλαζονία και το καβάλιμα, που όπως έλεγε κάποιος στο παρελθόν, είναι το πιο ατίθασο άλογο, το καλάμι, όταν το καβαλάς. Και δυστυχώς το 99% όσων απέκτησαν εξουσία, καβάλισαν το καλάμι. Νόμισαν ξαφνικά ότι έγιναν οι πιο έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου. Νόμισαν ξαφνικά ότι έγιναν οι ξερόλες του κόσμου. Νόμισαν ξαφνικά ότι έγιναν θεοί. Και έρχεται η στιγμή που προσγειώνονται. Και η πτώση από το καλάμι είναι η χειρότερη πτώση που μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό δυστυχώς το 99% των εξουσιαστών, μιλάω ίσως με μια άλλη γλώσσα, αλλά καταλαβαινόμαστε. Όσον ανέρχονται στην εξουσία, το 99% δυστυχώς το υιοθετούν. Το καβαλίκεμα, την αλαζονία, την ξερολοσύνη, το υιοθετούν. Και μετά τσακίζονται. Θέλω να κάνω ένα τεστ, όχι εγώ, εσείς μόνοι σας. Ποιους από τους πρώην αυτοδιοικητικούς, πολιτικούς, βουλευτές, υπουργούς, αν κυκλοφορήσουν στον δρόμο, θα ακούσουν έτσι ολόψυχα καλημέρες, γεια σου και όλα αυτά τα οποία ακούμε καθημερινά, οι απλοί πολίτες μεταξύ μας. Άρα λοιπόν πρέπει να το σκεφτούν. Κάποιοι δεν εμφανίζονται καν, δεν υπάρχουν. Γι' αυτό σας λέω, αν το έχουν αυτό υπόψη, ότι ο Σονούπο ή κάποια στιγμή θα χάσουν την εξουσία και θα είναι απλοί πολίτες, θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένοι και πολύ πιο προσεκτικοί και στην τήρηση των νόμων και στην αντιμετώπιση των πολιτών γενικότερα και στον όρκο που έχουν δώσει να υπηρετούν με πίστη την πατρίδα και τους συμπατριώτες τους. Δυστυχώς βλέπουμε ο ένας μετά τον άλλο να οδηγούνται στα εδόλια και αυτό δεν είναι καλό. Αλλά επαναλαμβάνω, η πτώση από το καλάμι είναι πάρα πολύ άσχημη και τσακίζει. Αυτό έτσι σαν ένα μήνυμα της εκπομπής προς αυτοδιοικητικούς, πολιτικούς και λοιπούς οι οποίοι είναι από την εξουσία. Και κάτι τελευταίο, μου είπε κάποιος φίλος, δες και πάλι σήμερα ρε Καμαρίδη, μου λέει, προς τα νότια. Βγαίνω και εγώ στο μπαλκόνι μου, εδώ στο γραφείο και κοιτάζω πράγματι και βλέπω πάλι αυτούς τους υδρατμούς μυστήριους που ουσιαστικά φέραν και κάποια έτσι επίθετα στον καμένο, τον ψεκασμένο που λέγαμε, ο οποίος επέμεινε ότι μας ψεκάζουν. Λοιπόν, δείτε κι εσείς, κατά πόσο είναι συμπτωματικά όλες αυτές οι γραμμές, οι ρίγες και κατά πόσο όλα αυτά τα οποία εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με βαρέα μέταλλα, γιατί βαρέα μέταλλα είναι αυτά, έτσι, εξακριβωμένα. Σας παραπέμπω, μάλλον ο ίδιος ο ακροατής μου με παρέπεμψε και σας παραπέμπω και εγώ να μπείτε, να πληκτρολογήσετε, να γκουγκλάρετε που λέμε το φαινόμενο HART για τους αγγλομαθείς HAART, HART, όπου αναφέρεται και μία σειρά από πράγματα τα οποία τεκμηριώνονται μάλιστα για τον εμπλουτισμό της ατμόσφαιρας με βαρέα μέταλλα και τη δημιουργία ιόντων ώστε να μπορούν κάποιοι να κάνουν άνετα τις δουλειές τους από μακριά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας προβληματίσω περισσότερο. Ρίξτε μια ματιά στον ουρανό και εξηγήστε το εσείς με τα φεδρά και τα αστεία που προσπαθούν κάποιοι να τα εξηγήσουν. Αυτό σας μεταφέρω, αυτό μου είπε ο άνθρωπος, μπήκα, ερεύνησα, διάβασα και πραγματικά προβληματίστηκα σφόδρα. Κάντε το και εσείς αν θέλετε και μετά το συζητάμε. Να είστε καλά. Ανανεώνω το ραντεβού της εκπομπής. Για αύριο Τετάρτη, πρώτο Θεός, γύρω στις 10.30 με 12.25, να είμαστε γεροί και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.